Μέχρι τώρα ήθελε να προστατεύσει την κυρία Παυλίδου, σεβόμενος στην αδελφική του ιδιότητα, σεβόμενος στην ιδιότητα της μητέρας, και δεν υπήρξε κανένα γεγονός. Όλα αυτά που έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα και έχουν αναπαραχθεί δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν υπήρξε ποτέ γεγονός χειροδικίας. Υπήρξε μόνο μία ένταση που αυτό λύθηκε, θα γινόταν μεταξύ τους. Δηλαδή δεν υπήρχε λόγος να πάρει διαστάσεις. Η κυρία Παυλίδου, όταν ο κύριος Παπαγιάννης τη συνάντησε για ένα δικτυολεκτικό επεισόδιο, του επιτέθηκε. Υπάρχουν ομιχές, υπάρχει βεβαίως ιατρική για όλα αυτά. Πήγε ο κύριος Παπαγιάννης στο νοσοκομείο. Πήγε ο κύριος Παπαγιάννης, ναι, σε νοσοκομείο και έχει χρειαστεί και υπάρχει ιατρική βεβαίως. Ο κύριος Παπαγιάννης πλέον έχει πάρει ανεξέλεκτη διάσταση στο θέμα και έχουν ακουστεί ανακριβή και αναλυθεί πράγματα. Οπότε από εδώ και πέρα είναι μονόδρομος το να αποταθεί στη δικαιοσύνη και φυσικά αυτό θα κάνει τις επόμενες μέρες για να αποκαταστήσει την αλήθεια και έχει προσβληθεί ανεπανόρθωτη η προσωπικότητά του. Είπαν ότι μπορεί να την έπιασε από το λαιμό, μπορεί να την έσπρωξε. Το ιατρικό πιστοποιητικό που μπόρεσε να δω μέχρι τώρα, που το είδαμε όλοι στην τηλεόραση, δεν νομίζω ότι φαίνεται ότι την έπιασε από το λαιμό, υπάρχουν αμοιχές. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Όταν η υπόθεση θα φτάσει στη δικαιοσύνη, φυσικά θα δούμε και τα ιατρικά πιστοποιητικά και τα ιατρικά πιστοποιητικά για τον κύριο Παπαγιάννη, ο οποίος επίσης πρώτος δέχτηκε επίθεση και στην προσπάθειά του να αμυνθεί για να μην συνεχιστεί η επίθεση από την κυρία Παυλίδου, φυσικά προσπάθησε να τη σταματήσει. Τώρα, αν σε αυτή τη στιγμή υπήρξε κάποιο ατυχές περιστατικό ή η κυρία Παυλίδου έπεσε, δεν έχει να κάνει. Δεν σημαίνει ότι ο κύριος Παπαγιάννης χειροδίκησε και αν έχει αμοιχές. Κοιτάξτε, από ό,τι μου είπε ο κύριος Παπαγιάννης, δεν την έπιασε το λαιμό και φυσικά δεν τσίκωσε χέρι επάνω του, ούτε χειροδίκησε. Όταν έγινε το γεγονός, ήταν και κάποιος άλλος μπροστά? Το γεγονός έγινε 11.30 το βράδυ. Φυσικά δεν υπήρχε κανένας μπροστά. Όταν, από ό,τι μου είπε ο κύριος Παπαγιάννης, κατεβαίνοντας, συνάντησε τον κύριο Καλιβάτση, αλλά δεν ήταν κανένας εκεί εκείνη τη στιγμή. Όταν κατέβαινε από το καμαρίνι της. Δεν υπήρξε ποτέ κανένας. Η Κόνη Μεταξά, η οποία ήταν στο πίσω μέρος που έβλεπε την πλευρά του, την πλάτη του κυρίου Παπαγιάννη, δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει γνώση για το περιστατικό. Mm-hmm. Και όλα αυτά όπως μου τα μετέφερε ο κύριος Παπαγιάννης. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και